Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα Ήμια λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όπου τουρκική ακτεωρός διεμβόλησε σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Περί ώρα 23 και 40 εχθές, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Ημίων, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακτεωρός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κατά παράβαση των διεθνών κανόνων αποφυγής συγκρούσεων και προσέκουσε στην πρυμναία αριστερή πλευρά του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης 090 του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην περιοχή. Η τουρκική ακτεωρός Γιουμούτ χτύπησε με την πλώρη το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος 090 Γάβδος με 27 άτομα πλήρωμα που βρισκόταν σε περιπολία στην περιοχή των Ημίων, προκαλώντας σε αυτό υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα του συμβάντος, το σκάφος του λιμενικού που αμέσως μετά μεταφέρθηκε στη Λέρο για επισκευή ήταν ακίνητο, ενώ από το επεισόδιο ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματός του. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το εν λόγω πλοίο ανοιχτής θαλάσσης αποκτήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επιτήρηση των θαλασσίων ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Η τουρκική ακτεωρός μετά το συμβάν απομακρύνθηκε προς τα τουρκικά παράλια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών για το συμβάν που ήρθε σε συνέχεια των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Οι τελευταίες δηλώσεις ότι θα μας σπάσουν τα πόδια, ότι έχουμε αποκόψει και κυκλώσει τα Ήμια από πλευράς Τουρκίας, και η τελευταία πράξη των Τούρκων στο Σάιπεμ, στο γεωτρύπανο δηλαδή, το οποίο όδευε προς το οικόπεδο 3, προς το αλήπεδο 3 της Κύπρου, μας δίνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι η Τουρκία κλιμακώνει. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, θα του πω με νυφαλιότητα, έχουν τις απαντήσεις για όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή που τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά στην Συρία, η κλιμάκωση γίνεται σε μία άλλη πλευρά. Προκλητικός εμφανίστηκε ο Ταγί Περντογάν σε δηλώσεις του τόσο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα όσο και την Κύπρο, προειδοποιώντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, όσους ξεπερνούν τα όρια τους στην Κύπρο και το Αιγαίο να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς. Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan Η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρα πολλές φορές πει ότι με αποφασιστικότητα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος δήλωσε προβληματισμένος από την προκλητικότητα της Τουρκίας, συνιστώντας πάντως ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Υπάρχει γενικώς μια ένταση στη Τουρκία και εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμα εσωτερικά προβλήματα για τον κύριο Ερντογάν και την κυβέρνησή του. Και μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Τουρκία, στην οποία κατά τη γνώμη μου η γείτονα δεν συμβάλλει με τη συμπεριφορά της για να ξεπεραστούν οι αναταράξεις. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Με αυτή την έννοια εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις. Νέα προειδοποίηση προς την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Ερντογάν απευθύνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας την να απέχει από αρνητικές δηλώσεις που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Turkey needs to commit unequivocally to good neighborly relations and avoid any kind of source of friction, threat or action directed against a member state. Moreover, the EU also stresses the need to respect the sovereignty of member states over their territorial sea and airspace.